Τα έχουν πει ήδη οι προηγούμενοι και έχει γίνει φανερό σε πολλούς, γυρίζοντας στα σχολεία, ότι για όλες τις δημοτικές αρχές που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, οι ανάγκες των πολιτών έρχονται σε τελευταία μοίρα. Ή, όπως τους αρέσει τώρα τελευταία να λένε, η ικανοποίηση αυτών των αναγκών είναι λαϊκισμός. Αυτό σημαίνει και στον χώρο της εκπαίδευσης. Όταν ο στρατηγικός στόχος είναι να βγάλουν πλεονάσματα, πρέπει από κάπου να κόψουν. Και κόβουν από τις δαπάνες των σχολείων, αναγκάζοντας τις οικογένειες να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στις όλο και πιο άδειες τσέπες. Έχουμε φτάσει στο σημείο στα σχολεία, ακόμη και κομμάτι του κεντρικού προγράμματος του υποχρεωτικού, να καλύπτεται από ανάγκες των γονιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μεταφορά του μαθητός στα μαθήματα κολύμβησης. Πρέπει να πληρώσουν οι γονείς. Αλλιώς το παιδί δεν θα πάει στα μαθήματα κολύμβησης. Για τον ίδιο λόγο της κερδοφορίας, το σχολείο κάθε χρόνο απαξιώνεται. Χιλιάδες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, ακόμα και σε βασικά μαθήματα που είναι κριτήριο για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ακόμα και εδώ, στην πρωτεύουσα, σε σχολεία δίπλα μας, μέχρι το Δεκέμβρη δεν υπήρχαν βασικές ειδικότητες. Βλέπουμε συνέχεια κάτι ολοήμερα προγράμματα, ευέλικτα, πλήθος καινοτομίες να ανθίζουν σε υπόγειες αίθουσες, σε τάξεις χωρισμένες με γυψοσανίδες, με ανεμιστήρες να πέφτουν στα κεφάλια των παιδιών, ακατάλληλα μισθωμένα κτίρια. Άμα πάτε εδώ στην Επιδαύρου, υπάρχει νηπιαγωγείο για μικρά παιδιά, που όταν ανοίγεις την αίθουσα να βγεις από την αίθουσα έξω, βγαίνεις στο πεζοδρόμιο. Σχολεία με τσιμενταρισμένα προάβλια, χωρίς ούτε ένα δέντρο, όπου καλούνται και υποχρεώνονται τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί να καλλιεργήσουν, λέει, περιβαλλοντική συνείδηση. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια στη Θεσσαλονίκη σχολικά που δεν έχει γίνει καν κανονική παραλαβή από δημόσιες υπηρεσίες. Δυστυχώς τα ζητήματα των υποδομών έρχονται συνέχεια στην επικαιρότητα με όλο και πιο τραγικό τρόπο. Και αυτό δεν είναι ατυχία. Είναι συνέπεια μιας χρόνιας υποχρηματοδότησης από όλες τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις. Όλα θυσία στο δομό του κέρδους. Μελετώντας τα οικονομικά της Σχολικής Επιτροπής, βλέπουμε μια μείωση μέχρι και 50% στις δαπάνες που έκαναν για τα σχολεία. Και δεν φτάνει που οι επιδοτήσεις κόπηκαν. Έχουμε και ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών που θα μπορούσαν να το καλύψουν οι υπηρεσίες του Δήμου, οι δομές του Δήμου, να ανατίθεται σε ιδιώτες. Και τα ποσά αυτά αφαιρούνται από τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Διαλύθηκαν οι υπηρεσίες πρασίνου του Δήμου και τη δουλειά για το κόψιμο των φόρτων ή το κλάδιμα των δέντρων τη δίνουν με σύμβαση σε ιδιώτη. Ακόμα και τη λογιστική υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής δεν την κάνουν οι υπηρεσίες του Δήμου, είναι με σύμβαση σε ιδιώτη. Και όταν βάζουμε τα ζητήματα αυτά, είναι χαρακτηριστική η ειρωνία τους όλων. Όποιος θέλει να πάει να ψάξει τη Σχολική Επιτροπή, η συντριπτική πλειοψηφία των αποστάτων των αποφάσεων είναι 14-1. Όλο. Και η απάντηση είναι γνωστή. Μα δεν υπάρχουν λεφτά. Και εντάξει, το πολιτικό τους λέμε. Μα καλά, έχετε βρει δισεκατομμύρια για τον άκρο. Δεν μπορείτε να κάνετε μια ανακόψη τα φόρτα σε ένα σχολείο. Και δεν μας απαντάνε ακόμα, δεν μας έχουν απαντήσει ποτέ στην ερώτηση. Αφού δεν έχετε λεφτά, πώς κάνετε συμβάσεις με ιδιώτες? Τόπιο Σωτήρης, δεν μας δίνει το κράτος. Και φανερώνουν τον πολιτικό τους χαρακτήρα. Η λογική τους είναι απλή. Αφού δεν μας δίνει το κράτος, θα το πληρώσουν οι γονείς. Θα το πληρώσουν οι πολίτες. Γιατί κοιτάξτε, δεν είναι άσχετοι. Ξέρουν πολύ καλά και καταλαβαίνουν πως ή θα διεκδικήσει το πλούτο που παράγουν οι πολίτες σου, ή θα τους φορτώσει καλαβάρι. Δεν είναι ζήτημα καλών ή αδιάφθορων ανθρώπων. Είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής. Λέξτε δεν λέει για τα προβλήματα. Λέξτε δεν διένει το στόμα τους. Δεν είναι ζήτημα το Δήμο. Υπόθηκε και για άλλες περιπτώσεις. Είναι θέματα κεντρικής διοίκησης. Ομολογώντας ότι έχουν αποστασιοποιηθεί τελείως από ό,τι καταστρέφει τις ζωές μας. Πού ήταν ο Δήμος όταν χιλιάδες εκπαιδευτικοί πήγαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν μόνιμη στελέχωση των σχολείων? Πού είναι τώρα που χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί βγαίνουν στους δρόμους διατρανώνοντας την αντίθεση του στο νέο Λύκειο που σπρώχνουν τα παιδιά στο γεάδα της κατάρτισης των ψευτοδεξιοτήτων και της αμορφωσιάς?
Σίγουρα όλοι αυτοί, ό,τι απόκρουση και αν έχουν, δεν βλέπουν την κατεύθυνση των αγωνιστικών διεκδικήσεων. Το δρόμο αυτό που ξεκάθαρα ακολουθεί η λαϊκή συσπήρωση και καλεί όλους τους δημότες να συμπορευτούν μαζί της. Όσο και αν θέλουν να το κρύψουν, γυρνώντας στα σχολεία, είναι πάρα πολλοί αυτοί που καταλαβαίνουν. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μας το λένε ξεκάθαρα και από μόνοι τους. Όποιος δεν μοιραστεί μαζί μας τον αγώνα, θα μοιραστεί την ήττα, όπως είπε και ο Μπρέιν. Η επόμενη μέρα των εκλογών μπορεί να είναι διαφορετική. Αν βρεθεί μια πιο ισχυρή, η μόνη φωνή που αποκαλύπτει και πρωτοστατεί στον αγώνα. Καλούμε το λαό της πόλης μας να μην συνηθίσει με τα ελάχιστα που του παρέχονται, να απαιτήσει ό,τι πραγματικά έχει ανάγκη. Να αντιληφθούν ότι ενώ για τον ίδιο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση, η περιφέρεια, η Δήμη επιφυλάσσουν μια κατάσταση εγκατάλειψης και ξεζουμίσματος για το υπηρεσιακό και επιχειρηματικό κεφάλαιο να δίνουν όλα. Το καλούμε να καταδικάσει με την ψήφο αυτούς που διαχρονικά ευθύνονται για αυτή την πολιτική, να μην πιστέψει τις αερολογίες τους και να υπερψηφίσει αυτούς που θα αγωνιστούν απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται. Να ψηφίσει τη λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια και στους Δήμους. Να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ σε όλες τις εκλογικές μάχες.